Καλησπέρα σας, είμαστε με τον Γιώργο Ζαχαρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μοσχάτου. Κύριε Γιώργο, η ομάδα σήμερα παίξε καλό ποδόσφαιρο για τα πρώτα 45 λεπτά κατά την Όμιο. Στη συνέχεια, μάλλον υπήρξε και συντήρηση δυνάμεων. Κοντραβέβαια σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ολυμπιάδα. 3-0, δώσα τη συνέχεια στο. Στην ίδια πίστοση σήμερα ήταν ότι η ομάδα ήταν, ξεκίνησε πολύ καλά. Στη συνέχεια δεν τη πήγε το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε και ο αντίπαλος ήταν αρκετά σωστό, ήρθαν διαβασμένοι. Νομίζω κλειστήκανε πίσω. Ήταν μια τακτική τελικά που δεν μας βοήθησε και αποδείχθηκε σωστή για τα παιδιά αυτά. Θεωρώ ότι η ομάδα μας ήταν το μυαλό της και λίγο στο τελικό. Ακόμα κρατάνε τα επινίκια του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο Πειραιά. Έχουν πέρασει σχεδόν 10 μέρες. Όλο το Μοσχάτο ακόμα το συζητάει. Τα παιδιά είναι ακόμα εκεί. Υπήρχε και μια ανακατοσούρα για την ημερομηνία του τελικού που αυτό μας έχει επηρεάσει όλους. Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο κομμάτι? Αυτό που εμείς ζητάμε σαν Μοσχάτο, σαν ομάδα Μοσχάτο, σαν διοίκηση Μοσχάτο, σαν παίκτης Μοσχάτου, είναι μια ισονομία από την Ένωση Πειραιά. Ξέρουμε ότι προσπαθούν να υπάρχει μια ισονομία. Το αποτέλεσμα δεν το δείχνει. Θα παρακαλούσαμε λίγο να το δούνε πιο επισταμένα το θέμα. Εξάλλου, όλος ο Πειραιάς είδε το τι έγινε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, δεν είναι ανάγκη να το τονίσω εγώ. Και από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε μια διαφορετική μεταχείριση, μια πιο ίση μεταχείριση, χωρίς κάποια έννοια, χωρίς τίποτα. Θέλουμε να παίζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να κερδάμε ή να χάνουμε. Προς το παρόν η ομάδα μας κερδάει. Πάμε καλά. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα. Μια και το δείξατε το θέμα, ότι εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Ο τελικός είχε οριστεί αρχικά για τις 16 του Μαρτίου, ναι ή όχι? Ναι, ναι, ακριβώς ναι. Ακριβώς ναι. Ήταν 5 μέλη της διοίκησης του Μοσχάτου. Μάλιστα. Μπροστά. Ναι. Τέθηκε αυτό το θέμα και ο ίδιος ο πρόεδρος είχε πει 16 Μαρτίου θα γίνει ο τελικός. Σε συνομιλία πάντως που είχα εγώ με τον κύριο Μπρατσόλη, εμένα μου είπε ότι υπήρξε 23 Μαρτίου οριστική ημερομηνία. Ότι δεν υπήρξε ποτέ οριστική ημερομηνία. Ήταν 5 άτομα της διοίκησης. Ευτυχώς ήταν 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μοσχάτου και οι 5 είπαν αυτό. Αυτό τώρα επηρεάζει το Μοσχάτο, καθώς στις 23 του μήνα είναι ο τελικός του κυπέλου. Και 4 μέρες αργότερα αντιμετωπίζεται εκτός έδρας τον Σαρωνικό. Ενώ το αντίθετο, δηλαδή αν ο τελικός γινόταν την προηγούμενη Σάββατο, θα είχε ένα δύσκολο μάτσο εθνικός. Θα επηρέαζε τον Ερμή. Τον εθνικό που έπαιζε στο παιχνίδι με τον Ερμή. Εσείς τώρα σκοπεύετε να ζητήσετε αναβολή του αγώνα με τον Σαρωνικό? Μέσα στη βδομάδα τώρα θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσουμε τη στάση μας. Αυτό όμως που είναι, γιατί τα διοικητικά συμβούλια δεν είναι αυτά που ορίζουν καταστάσεις. Η βούληση του κόσμου, της συνοικίας, της ομάδας, των παιδιών, των προπονητών, της επένδυσης που έχουμε κάνει σαν ομάδα με τον πρόεδρο, με τον κ. Φαναρίτη, όλο το διοικητικό συμβούλιο, όλη η ομάδα, όλο το προπονητικό team. Αυτό που ζητάμε είναι ισονομία. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Ζητάμε αυτό που θα δίνανε σε μια άλλη ομάδα να το δώσουν στο Μοσχάτο. Αυτό που αντιμετωπίσαμε μέσα στον Ατρόμητο. Να το εισπράξουμε πίσω. Κάποια στιγμή να γίνει μια ανταποδοτικότητα σε αυτά που είδατε και είδαμε όλοι στο μάτι του Ατρομήτου. Υπήρξε κάποια συζήτηση, κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω εγώ, με τον κύριο Μπαρτσόλη, μιλήσατε εσείς ως ΔΣ του Μοσχάτου? Όχι, μετά την απόφαση. Όχι, κάτι επίσημο δεν έχει γίνει. Θα καθορίσουμε τη στάση μας μέσα στην εβδομάδα Δευτέρα-Τρίτη, θα καθορίσουμε τη στάση μας πώς θα κινηθούμε. Θα καθορίσουμε τη στάση μας. Βέβαια το παιχνίδι σήμερα. Ευτυχώς σχέσιο αποτέλεσμα για μας, όλα πήγαν καλά, είμαστε συγκεντρωμένοι, ο στόχος είναι η άνοδος και μόνο η άνοδος. Το κύπελο καλώς να ορίσει, έτσι κι αλλιώς ήταν στα αρχικά μας πλάνα, από το Σεπτέμβριο αρχή σεζόν συζητάμε για το κύπελο. Έχετε φτάσει και μια ανάσα τώρα, οπότε δεν μπορείτε να δώσαμε, κάνετε πίσω. Δώσαμε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, πρέπει να τονιστεί αυτό, δώσαμε όλα τα παιχνίδια στο κύπελο εκτός έδρας, δεν έχουμε φάει ούτε ένα γκολ και νομίζω ότι πρέπει και αυτό να φωτιστεί. Ο στόχος της ομάδας είναι η άνοδος, τα μπαράζ και αυτά κοιτάμε. Καλώς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Αγάπη για τον αθλητισμό. Πάθος για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. www.sport5.gr. Δημιουργήσαμε την απόλυτη ιστοσελίδα για την προβολή των ακαδημιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Την ανάδειξη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και τουρνουά ποδοσφαίρου. www.sport5.gr. Η στιγμή απογειώνεται για πάντα. Οι όμορφες φάσεις γίνονται θέαμα. Τα γκολ και τα καλάθια μπαίνουν στην ιστορία. Αποκτήστε τα σε DVD με ελάχιστο κόστος. Μοιραστείτε με τους φίλους και την οικογένεια. www.sport5.gr. Μοιραστείτε το πάθος σας.